Πρόγραμμα της Δευτέρας, πάμε στα highlights από τους διεθνείς παίχτες του NBA. Ξεκινάμε από τον Μάρτσιν Γκόρταρντ. Πολλοί περίμεναν ότι δίχως τον Steve Nash η παραγωγικότητα του Πολωνού θα μειωνόταν σημαντικά την εφετινή σεζόν. Όμως ο Γκόρταρντ τα καταφέρνει μια χαρά και χωρίς τον Steve Nash. Οι δυο τους είχαν τελειοποιήσει το pick and roll στην επίθεση του Phoenix. Ο Γκόρταρντ, ο οποίος φέτος έχει 11,9 πόντους, 9,1 rebound και 2,4 τάπες, διόλου άσχημα τα ποσοστά του. Ο Bynum, ο οποίος αρχικά ήταν να χάσει την προετοιμασία και να είναι έτοιμο στην κανονική περίοδο. Στη συνέχεια έγινε γνωστό ότι τραυματίστηκε, υπέστη υποτροπή στο δεξί του γόνατο ενώ έπαιζε bowling. Και πλέον θα εξεταστεί εκ νέου τον Δεκέμβριο. Αν χρειαστεί πρόσθετη επέμβαση, θα χάσει όλη τη σεζόν. Αντίθετα, οι Spurs δεν έχουν καμία έγνοια από τον άψογο επαγγελματία που λέγεται Tony Parker, που είναι καταπληκτικός στην φετινή σεζόν. Οι Spurs, οι οποίοι έχουν τις περισσότερες νίκες αυτή τη στιγμή στο NBA, με 11, αλλά δεν έχουν το καλύτερο ρεκόρ. Αυτό ανήκει στο Memphis, με 9 νίκες και 2 ήττες. Φοβερή μάχη στην Southwest Division. Οι Grizzlies πρώτοι με 9-2, ακολουθούν κατά πόδας οι Spurs με 11-3. Ο Parker είχε 32 πόντους απέναντι στους Raptors, ενώ δύο βραδιές νωρίτερα στην Ινδιάνα είχε σημειώσει 33 και είχε οδηγήσει τους Spurs στη μεγάλη ανατροπή απέναντι στους Pacers. Τελευταία δευτερόλεπτα της δεύτερης περίοδου, ακόμα ένα εύκολο καλάθι απέναντι στον Kyle Lowry. Ο Parker είχε 13 στα 23 δίποντα, 1 στα 4 τρίποντα, 3 στις 4 βολές, 6 rebound, 6 assist και 4 λάθη. Έκανε και ο Ραζόν Ρόντο, που έφτασε μία ανάσα από το triple double στον αγώνα απέναντι στο Ορλάντο. Εδώ βλέπετε μερικές από τις 16 assist του. 13,5 πόντους ανά αγώνα και 13,7 assist. Δηλαδή δίνει περισσότερες assist από πόντους και αυτό είναι σίγουρα ένα εντυπωσιακό επίτευγμα. Πάμε τώρα να σας αποχαιρετήσουμε όπως πάντα με το top 10. Εδώ φοβερή τάπα του JJ Hickson πάνω στον Andrei Blatz. Στο 9 το καταπληκτικό κόψιμο, κλέψιμο του JR Smith στον Στάκη και η πάσα του στον ευνηδιασμό στον Tyson Chandler για το εντυπωσιακό κάρφωμα. Μία ακόμα νίκη για τους Knicks, οι οποίοι έχουν 5-0 φέτος στο Madison Square Garden. Πάμε τώρα στο Denver, ο Γκρέιβις Βάσκες στον ευνηδιασμό. Αλφαρού Καμινού σε μια φοβερή τάπα ο Κένεθ Φαρίντ. Αλφαρού Καμινό, όπως είπε ο Αμερικανός σχολιαστής, Αμινό από τον Φαρίντ. Κοιτάξτε τι κάνει εδώ ο Τζρου Χόλιντεϊ, ο οποίος ήταν καταπληκτικός απέναντι στους Σανς με 33 πόντους. Χόρεψε όπως ήθελε τον Ζόραν Ντράγκιτς. Στο 6, επιστροφή στο Madison Square Garden. Πάσα πίσω από την πλάτη από τον Καρμέλο και το τρίποντο από τη γωνία του J.R. Smith. Πάμε τώρα στο νούμερο 5, ξανά ο Ραζόν Ρόντο για να δούμε την έμπνευσή του. Περιμένει, τίποτα το ιδιαίτερο, η δέκατη του assist στο παιχνίδι. Απέναντι στο Ορλάντο. Στο 4 στο Τορόντο, ξανά ο Τόνι Πάρκερ. Κοιτάξτε εδώ την πιρουέτα του απέναντι στον Μπαρνιάνι. Ούτε καν που τον είδε. Στο 3 επιστροφή στο Ντένβερ και πάλι ο Κένεθ Φαρίντ. Κρίμα που δεν μας έδειξαν το replay. Λίγο πριν την κορυφή, ξανά στο Denver, ο κουφός στον Lawson και αυτό στον Justin Hamilton. Πάσα από τον Corey Brewer, όχι από τον Lawson. Και το κάρφωμα από τον rookie των Nuggets. Και στην κορυφή,
Ο Μάνου Τζινόμπιλι, κοιτάξτε εδώ τι κάνει. Εκθέτει τον DeMar DeRozan, περνάει την μπάλα κάτω από τα πόδια του, βγαίνει από την πλάγια γραμμή, ξαναπερνάει στο παρκέ. Κοιτάξτε εδώ, η τρίπλα κάτω από τα πόδια του DeRozan και το lay-up στον ευθυνδιασμό. Αυτά λοιπόν. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Καλώς ήρθατε στο NBA Daily. Πάμε να δούμε τι έγινε το ξημέρωμα της Δευτέρας στην απέναντι όχθη του Ατλαντικού. Το καλύτερο παιχνίδι έλαβε χώρα στο Τορόντο μεταξύ των Spurs του Greg Popovich και του Tony Parker και των Raptors του Jonas Valanciunas, ο οποίος εδώ αστόχησε στο lay-up, αλλά ήταν καλός. Βλέπουμε την τάπα του Tim Duncan πάνω στον Andrea Bargnani. Το έχουμε πει ότι δεν είναι και ο πιο δυναμικός ψηλός του NBA. Αυτό, με αυτό το κόψιμο λοιπόν ο Duncan έφτασε τα 2.500 στην καριέρα του. Ο Μπαρνιάνι ήταν άθλιος απέναντι στους Spurs, μόλις με 4 πόντους και 2 στα 19 σούτ εντός παιδείας. Για μία ακόμη φορά ο Parker ήταν καταπληκτικός μετά τους 33 πόντους που σημείωσε στο παιχνίδι με τους Pacers. Σε αυτό το μάτς έβαλε 32. Από την πλευρά του Jonas Valanciunas έκανε ρεκόρ καριέρας με 22 πόντους. Ξεκίνησε βασικός στη θέση 5. Ο Duncan από την πλευρά του είχε 26 πόντους, 6 rebound, μάλλον 5 rebound και 6 assist. Ο Valanciunas για να ολοκληρώσω μέτρησε 22 πόντους με 9 στα 13 δίποτα και 4 στις 5 βολές. Το παιχνίδι ήταν συναρπαστικό. Η Raptors είναι μια ομάδα που έχει αρκετό ταλέντο, μένει να δέσει μεταξύ της και μένει να μάθει να κερδίζει τα παιχνίδια, διότι έχει χάσει πάρα πολλά στα τελευταία δευτερόλεπτα. Θα έλεγα ότι το ρεκόρ της που πριν από αυτό το παιχνίδι ήταν 3-10 δεν είναι αντιπροσωπευτικό της εικόνας της αλλά και των ικανοτήτων των παιχτών της. Κοιτάξτε εδώ τι έκανε ο Μάνου Τζινόμπιλι με τη γνωστή του τρίπλα κάτω από τα πόδια του αντιπάλου. Βγήκε από την πλάγια γραμμή σαν ποδοσφαιριστής, ξαναπέρασε στο παρκέ. Σπουδαία εμφάνιση και από τον Αργεντινό με 15 πόντους, 7 rebound, 5 assist, ένα κλέψιμο και κανένα λάθος. Πάρκερ, έχουμε φτάσει στα τελευταία δευτερόλεπτα της κανονικής περίοδου. Το σκορ είναι της κανονικής διάρκειας. Το σκορ είναι 88-88. Ο Πάρκερ θα αστοχήσει. Όμως στην παράταση θα κάνει ένα καθοριστικό κλέψιμο και θα βάλει μπροστά του Spurs με 90-94. Δεν έχει όμως τελειώσει το παιχνίδι. Ο Lowry για 3. Ναι, 93-94. 15,6 δευτερόλεπτα για το τέλος. Το μάτς είναι στο καλάθι. 95-97. DeMar DeRozan για την ισοφάριση. Δεν θα την πετύχει. Ο ίδιος το επιθετικό rebound και στο καλάθι. 97-97. 9 δέκατα για το τέλος. Διαμαρτυρήθηκε και για φάουλ. Εδώ πολύ κακή η πάση επαναφοράς του Duncan. Ο DeRozan έκανε το κλέψιμο. Διαμαρτυρήθηκε ελαφρώς και για φάουλ. Ένα τρίποντο από τον Danny Green. 97-100 μπροστά οι Spurs. Είμαστε στη δεύτερη παράταση, 104-106, Πάρκερ ζαλίζει τον Μπαρνιάνι και 104-108, οι Spurs πήραν το διπλό. Εδώ είδαμε τον Brandon Knight, ο Radne Stucky, κοιτάξτε πώς του πήρε την μπάλα ο J.R. Smith. Μόνος του θα πασάρει τελικά στον Tyson Chandler, άριστος ευθυδιασμός για τη Νέα Υόρκη. Νάτος και πάλι ο J.R. Smith στον Steve Novak, τον σπεσιαλίστα πίσω από τη γραμμή των 7-25. Ο Novak είχε 18 πόντους με 5 στα 7 τρίποντα και 3 στις 3 βολές. Πολύ δύσκολο καλάθι από τον Brook Lopez. Ο σέντερ των Nets είχε 15 πόντους, 8 rebound και 2 τάπες σε αυτό το match. Lillard για 3, το συν 4 οι Blazers. Ο Lillard ήταν σε χαμηλή πτήση σε αυτό το παιχνίδι, είχε μόλις 13 πόντους. Έξοχη assist από τον Deron Williams, ο οποίος έκανε τον double-double με 15 πόντους και 12 τελικές πάσες. Νάτος και πάλι, απέναντι στον Lillard, πολύ δύσκολη προσπάθεια, καλάθι και φάουλ. Και πάμε στην τελευταία περίοδο, στην οποία κρίθηκε το match. Reggie Evans, το Lopez, ακόμα ένα εντυπωσιακό κάρφωμα. Οι Blazers κατέρευσαν στο τελευταίο 12 λεπτό, ενώ ήταν μέσα στην διεκδίκηση του αγώνα. Εδώ ένα καταπληκτικό κάρφωμα από τον JJ Hickson που πρόσθεσε ακόμα ένα double-double, 19 πόντους και 10 rebound είχε ο σέντερ των Blazers. Ο Deron Williams είχε 4 τάπες, έκανε ρεκόρ καριέρα σε αυτό το match στα κοψίματα απέναντι στον Damian Lillard. Όπως είπαμε, οι Nets καθάρισαν εύκολα το παιχνίδι. Την τελευταία περίοδο επικράτησαν με 98-85, βελτιώθηκαν στο 8-4.
Από την άλλη πλευρά, οι Blazers έχουν 6 νίκες και 7 ήττες. Συνεχίζουμε στην Ανατολική Ακτή, πάμε στη Φιλαδέλφια. Sixers εναντίον Suns. Ο Τζρου Χόλιντεϊ ήταν ασταμάτητος. Μάικλ Μπίσλεϊ σε μια ωραία προσπάθεια. Είναι γνωστό ότι το παλιό νούμερο 2 του draft του 2008 είναι ένα σπουδαίο σκόρερ. Ακόμα ένα καλάθι από τον Τζρου Χόλιντεϊ που είχε 33 πόντους και 13 ασίστ. Ο Τζέισον Ρίτσαρντσον δεν έκανε πολλά πράγματα με 8 πόντους και 2 στα 6 τρίποντα. Dragic άστοχος στο rebound από τον Evan Turner στον ευνηδιασμό, το αριστερό κάρφωμα από τον Τζρου Χόλιντεϊ. Το παιχνίδι εν τούτης ήταν κλειστό, θα κρινόταν στα τελευταία δευτερόλεπτα. Ο Γκόρτατ απέναντι στον Spencer Hawes, μία ακόμα εξαιρετική εμφάνιση από τον Πολωνό με 18 πόντους και 7 rebound. Θετικό rebound από τον Τζρου Χόλιντεϊ που τα έκανε όλα για τους Sixers. Άμα παίρνεις 10 εκατομμύρια δολάρια το χρόνο, είναι λογικό να παίρνεις φωτιά. Ο Χόλιντεϊ, ο οποίος πήρε επέκταση του συμβολέου του για 4 χρόνια και 40 εκατομμύρια δολάρια. Να και ο Ζερμέν Ονίλ, ο οποίος παίζει αρκετά στα τελευταία μάτς των Suns. Σε αυτό είχε 11 πόντους. 102-99 με το καλάθι του Τζρου Χόλιντεϊ. 26 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη. Και πάλι στη γραμμή των βολών. Είναι άστοχος και για να δούμε τι έκαναν οι Suns στην τελευταία τους επίθεση. Beasley. Oh, θα χάσει το πολύ εύκολο layup και το rebound από τον Ιβάν Τέρνερ. Τραβάει τα μαλλιά που δεν έχει. Ο Γκόρτατ, κοιτάξτε την απογοήτευση ζωγραφισμένη στο πρόσωπο του Λουίς Σκόλα. Βέβαια να πούμε ότι η πιο δυσάρεστη η είδηση ήταν ο χαμός της κόρης του Kevin McHale, ο προπονητής των Rockets. Εδώ και 10 μέρες δεν βρίσκεται στον πάγκο της ομάδας του. Είχε γίνει γνωστό ότι αντιμετώπιζε ένα προσωπικό οικογενειακό πρόβλημα και τα μαντάτα ήταν εξόχως δυσάρεστα, καθώς η κόρη του μόλις στα 23 της χρόνια έφυγε από τη ζωή. Δεν έδωσαν λεπτομέρειες οι Rockets. Πραγματικά μια τραγική είδηση. Συνεχίζουμε από το παιχνίδι στο Orlando. 99%, μάλλον 100% με το τρίποντο του JJ Redick. Pierce θα προσπαθούσε να δώσει τη νίκη στους Celtics απέναντι στον πολύ καλό αμυντικό που λέγεται Aaron Aflalo. Καταπληκτική άμυνα από τον Aflalo. Βέβαια το σουτ δεν ήταν κακό από τον Pierce, ο οποίος είδατε διαμαρτυρήθηκε και για φάουλ, δείχνοντας ότι τον χτύπησε στο πρόσωπο Αφλάλο. 108-108 στο έξτρα πεντάλεπτο και 108-111 με τη βόμβα από τον Pierce, που είχε 23 πόντους με 3 στα 5 τρίποντα. Ακόμα ένα καταπληκτικό μάτσα από τον Ραζόν Ρόντο. Κοιτάξτε τι έκανε ο Ρόντο, ο οποίος έφτασε μία ανάσα από το triple-double με 15 πόντους, 16 assist και 9 rebound. Τελευταία επίθεση του έξτρα πενταλέπτου για το Ορλάντο. Θα ισοφαρίσει όχι ο Τζαμίρ Νέλσον. Το rebound από τον Γκαρνέτ. Και η Βοστόνη θα έπαιρνε τη νίκη με 116-110 μέσα στη Φλόριντα. Πάμε να δούμε τι έκανε και το δικό μας παιδί. Ο Κώστας Κουφός στην αναμέτρηση των Nuggets απέναντι στους Hornets. Ακόμα κλέψιμο από τον Κένεθ Φαρίτ και ένα απίστευτο κάρφωμα. Κοιτάξτε τον στον ευνηδιασμό. Εύκολο έργο είχαν οι Nuggets απέναντι στους Hornets. Σε ένα ακόμα μάτς δεν αγωνίστηκε ο Άντονι Ντέιβις, ο οποίος έχει υποστεί ένα ελαφρύ διάστρεμα στο αριστερό του πόδι. Για τους Nuggets πρώτο σκόρερ ήταν ο Iguodala με 23 πόντους, ο Lawson είχε 17 πόντους και 6 assist. Νάτος και πάλι στον ευνηδιασμό, θα πετύχει το καλάθι, θα πάρει και το φάουλ ο πρώην παίκτης του Ηλία Ζούρου, που ξεχνιόμαστε, στη Ζαλγκίρις Κάουνα, στην περσινή σεζόν. Iguodala στο Miller, Corey Brewer στον ευνηδιασμό και το κάρφωμα με τα δύο χέρια. Οι Nuggets βελτιώθηκαν στο 8-6. Ο Κουφός σε 21 λεπτά παρουσίας είχε 4 πόντους με 1 στα 3 δίποντα, 2 στις 2 βολές, 4 rebound, 2 assist και 5 τάπες.
Ο Μαγκή από την πλευρά του δεν έκανε πολύ περισσότερα πράγματα. Έπαιξε μόλις για 11 λεπτά. Είχε 8 πόντους και 6 rebound. Εδώ ένα απίστευτο κάρφωμα από τον